Τελευταίο βίντεο για το 2023. Έχουμε ακριβώς 30 Μαΐα του μήνα, ακριβώς κάποιες ώρες πριν αλλάξει ο χρόνος. Το βίντεο θα έπρεπε να ήταν πολύ διαφορετικό, αλλά δεν είναι. Δυστυχώς είχα ένα πρόβλημα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όσοι ακολουθούν γενικότερα στα social media λίγο πολύ γνωρίζετε. Θα ήταν κάποια βίντεο από όλη τη χρονιά και από όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στο κανάλι, οι αλλαγές, το καινούριο στούντιο, κάποια βαψίματα, κάποια από εδώ, κάποια από εκεί, γιατί ουσιαστικά ήθελα να παρουσιάσω το καινούριο στούντιο αυτό καθε αυτό από τη νέα χρονιά, δηλαδή από το 2024 που θα γίνουν και οι βασικές αλλαγές. Δυστυχώς όμως δεν έχω πλέον όλο αυτό το υλικό γιατί το έχασα. Οπότε λοιπόν το σημερινό βίντεο θα είναι ένα story time, να μιλήσουμε λίγο πολύ για το πώς έχουν τα πράγματα και γενικότερα το τι έπαθα και τελικά δεν υπάρχει αυτό το ντοκουμέντο, αυτό το βίντεο, αυτά τα βίντεο μάλλον που θα γινόντουσαν ένα ολοκληρωμένο βίντεο για να ανεβεί στο YouTube σαν τη χρονιά που πέρασε. Είμαι γενικότερα πάρα πολύ στεναχωρημένος για αυτό το πράγμα γιατί ήταν ένα βίντεο το οποίο ετοιμάζα όλη τη χρονιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι είχε αποσπάσματα από την πρώτη μέρα του χρόνου μέχρι και πριν από 1,5 μήνα που ουσιαστικά άλλαξα το κινητό μου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σου αρέσουν και άλλα τέτοια βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα τέτοιο βίντεο. Και πώς θα γινόταν τελευταίο βίντεο της χρονιάς και να μην έχει αυτό το intro. Καλησπέρα λοιπόν και καλώς ήρθατε στο τελευταίο βίντεο του χρόνου. Το τελευταίο βίντεο του χρόνου γενικότερα με χαροποιεί πολύ καθώς έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από την μέρα που ανέβηκε το πρώτο βίντεο. Μπορεί ναι μεν να ανεβαίνουν μία φορά την εβδομάδα βίντεο, μπορεί πολλές φορές να μην προλαβαίνω να κάνω μέσα στην εβδομάδα, να αφήνω 2 και 3 εβδομάδες χωρίς βίντεο. Απλά είναι η φάση ότι έχω αλλάξει δουλειά και είμαι λίγο ζόρικα με αυτό. Λίγο να μπορέσω να ξαναβρω τα πατήματά μου. Γενικότερα έχουν γίνει πάρα πολλά μέσα στον χρόνο, τα οποία δεν με βοήθησαν να είμαι στο 100% του στόχου που θα ήθελα να είμαι. Το πρώτο βίντεο στο κανάλι λοιπόν που είχε να κάνει με iPhone tips, γιατί παλιότερα έκανα βίντεο πάλι αλλά δεν είχαν να κάνουν με iPhone tips, οπότε το κανάλι άρχισε να έχει iPhone tips βίντεο που ήταν πώς να βάλεις αποκλήσεις πριν από 3 χρόνια ακριβώς. Και έχει φτάσει σήμερα, δηλαδή 20 Φεβρουαρίου, 9 Φεβρουαρίου του 2020. Δηλαδή του χρόνου, το 24, 9 Φεβρουαρίου, θα κλείσει το βίντεο 4 χρόνια. 4 χρόνια DMGO λοιπόν, 4 χρόνια iPhone tips, 4 χρόνια Apple προϊόντα και γενικότερα Apple περιεχόμενο. Θα συνεχίσει φυσικά να υπάρχει αυτό το Apple περιεχόμενο, γιατί είναι ένα κανάλι το οποίο αποκλειστικά ασχολείται με Apple περιεχόμενο. Για όσους λίγο πολύ δεν γνωρίζουν ή για όσους θα δουν το βίντεο και δεν θα ξέρουν το τι βλέπουν. Φαντάζομαι περισσότεροι που είστε εδώ ξέρετε λίγο πολύ τι ψάχνετε και τι θέλετε. Γι' αυτό κιόλας κάνουμε και iPhone tips και έχουμε αποκλειστικότητα Apple products σε βίντεο. Τώρα, τι έπαθα λοιπόν και δεν έχω πλέον αυτό το υλικό που ήθελα να κάνω και αυτό το μοντάζ που θα είχα πολύ δύσκολο μοντάζ να κάνω, αλλά τελικά δεν έχω τα πλάνα για να το κάνω. Είναι αυτό που λέει η ελληνική παροιμία γενικότερα που έχουν βγει μέσα από τη ζωή, δάσκαλε που δίδασκες και λόγω ήταν κράτη. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά ισχύει και είναι αυτό που λένε οι θελέστα και βαθέστα. Τι γίνεται λοιπόν, είχα κάνει βίντεο παλιότερα και σας είχα δείξει το πώς μπορείς να ανακτήσεις υλικό, το πώς μπορείς να μην χάνεις υλικό, το πώς μπορείς να προσέχεις να μην χάσεις τα βίντεο και τις φωτογραφίες σου. Γενικότερα ήμουν ένας άνθρωπος ο οποίος έδειχνα, αλλά δεν έκανα τίποτα από όσα έδειχνα. Γενικότερα σας έδειχνα τον τρόπο και τη διαδικασία το πώς να το κάνετε και εγώ δεν το έκανα. Έτσι λοιπόν, ούτε iCloud Backup είχα γιατί σας είχα δείξει το πώς να μην έχεις iCloud Backup για να μπορείς να κατεβάζεις όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες στο κινητό σου για να τα περνάς στον υπολογιστή σου. Επίσης, σας είχα δείξει πάρα πολλές εφαρμογές στις οποίες να μπορείς να περάσεις από τη συσκευή σου μέσα στον υπολογιστή σου να κάνεις backup, το οποίο πάλι δεν έκανα. Επίσης, σας είχα πει πώς να μπορέσετε να χρησιμοποιείτε το iCloud με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δεσμεύει πολύ χώρο στο κινητό, αλλά να τα στέλνει όλο στο iCloud. Απλά πρέπει να αγοράσεις χώρο, που και πάλι δεν έκανα. Και γενικότερα λίγο πολύ η φάση ήταν αυτή, ότι ό,τι σας είπα εγώ δεν το έκανα. Οπότε φτάνει λοιπόν οι ώρες που πρέπει να αλλάξω τηλέφωνο, γιατί ήθελα να πάρω το iPhone 15. Κάνουμε την προπαραγγελία, βάζω το κινητό μου σε αγγελία, το παίρνει ένας φίλος, μου παίρνει τηλέφωνο, μου λέει να έρθω να το δω, του λέω ναι να έρθεις, θα ξεκινήσω να κάνω backup. Πώς κάνω backup, αγοράζω χώρο στο iCloud, παίρνω 200 GB, 200 GB,
Οι φωτογραφίες μου ήταν περίπου γύρω στα 140 γίγα με 160, κάπου εκεί περίπου χοντρικά. Το εφεδρικό αντίγραφο θα έφυγε γύρω στα 160 γίγα μαζί με τις εφαρμογές και τις φωτογραφίες, βίντεο και όλα μέσα. Ξεκινάω λοιπόν, αγοράζω τον χώρο και κάνω εφεδρικό αντίγραφο. Ξεκινάω τη διαδικασία του εφεδρικού αντιγράφου. Η διαδικασία ξεκινάει, εγώ την ξεχνάω τη διαδικασία ότι έχει ξεκινήσει. Φεύγω από το σπίτι, φεύγω το WiFi, μπαίνει στα δεδομένα. Γυρίζω ξανά σπίτι, γυρίζω, λέω, περάσαν δύο μέρες, λέω, λογικά θα έχει κάνει εφεδρικό αντίγραφο. Έλα που δεν είχε κάνει. Τι κάνουμε λοιπόν, αντί να πάμε στις ρυθμίσεις και να δούμε ρυθμίσεις γενικά εφεδρικά αντίγραφα, είχαμε. Δεν πάτησα ποτέ να δω το εφεδρικό αντίγραφο. Οπότε το εφεδρικό αντίγραφο έμεινε ημιτελές. Δηλαδή, για 400 MB δεν ολοκληρώθηκε το εφεδρικό αντίγραφο. Πάω λοιπόν τη διαδικασία, έρχεται αυτός ο φίλος ρε παιδί μου στο σπίτι να του βοηθήσω να κάνει την ανάκτηση από το ένα στο άλλο, γιατί και εκείνος είχε iPhone παλιότερο. Οπότε μπαίνω στη διαδικασία και κάνω σβήσιμο του iPhone, πιστεύοντας πως εγώ στο εφεδρικό αντίγραφο έχω όλο το εφεδρικό αντίγραφο τελειωμένο. Μπαίνω λοιπόν, για να είμαι και σίγουρος, μπαίνω λοιπόν στο iCloud και βλέπω ότι έχει δεσμεύσει 1 GB χώρο στο iCloud. Οπότε λέω κομπλέ, έχει τελειώσει. Δεν είχε τελειώσει. Οπότε πατάω να κάνω σβήσιμο το iPhone, σβήνω το iPhone, πιστεύοντας πως εγώ το έχω το εφεδρικό αντίγραφο. Παίρνω λοιπόν ένα ταπεινό iPhone 6S που έχουμε εδώ για το μαύρο το σκύλο που το έχουμε για να τραβάει τη βίτσα. Χρησιμοποιώ αυτό, απλά αυτό το καημένο είναι 16 GB. Δεν θα μπορέσει να κάνει ανάκτηση εφεδρικού αντιγράφου 155 GB. Οπότε δουλεύω εγώ το κινητό αυτό, κάνοντας ένα καινούριο iPhone. Και επειδή το iPhone το 13 που είχα, 13 Pro Max, είχε και το iOS το 17 περασμένο ήδη, αυτό το καημένο έχει μείνει στη 15 κάτι. Οπότε λες, ποιος ο λόγος τώρα, ας πούμε, αφού έχει πολύ μεταγενέστερο, δεν θα βγάζει και τα εφεδρικά αντίγραφα. Λογικό θα μου πεις. Φτάνουν λοιπόν οι ώρες και οι μέρες που έρχεται το τηλέφωνο στα χέρια μου, το καινούριο iPhone 15 Pro Max. Λογικά το έχετε δει και γενικότερα όσοι ακολουθείτε στο Instagram, αν δεν ακολουθείς ακόμα να πας να ακολουθήσεις, θα ξέρετε λίγο πολύ τη διαδικασία όσο έχει. Παίρνω λοιπόν το κινητό στα χέρια μου και πάω να κάνω ανάκτηση εφεδρικού αντιγράφου. Μπαίνω λοιπόν, βάζω το Apple ID μου, ανοίγω το τηλέφωνο και πάω να κάνω ανάκτηση. Και στην ανάκτηση δεν φαίνεται πουθενά το εφεδρικό αντιγράφο. Τι γίνεται λοιπόν, δεν έγινε ποτέ. Ανοίγω λοιπόν το κινητό σαν νέο τηλέφωνο. Πηγαίνω λοιπόν στο iCloud και βλέπω ότι έχει κάνει το 13 Pro Max κανονικά εφεδρικό αντίγραφο στις τάδε ημερομηνίες. Λέω, ωραία λέω, γιατί δεν μπορώ να το κάνω ανάκτηση. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί, τίποτα. Παίρνω λοιπόν στο Apple Support. Μιλάω με έναν ευγενέστατο κύριο, μου λέει ότι το iPhone το 13 έχει κάνει εφεδρικό αντίγραφο, αλλά έχει μείνει ημιτελές. Δεν μπόρεσε να τελειώσει. Ωραία λέω, τι γίνεται τότε, μου λέει, δεν μπορείς να κάνεις λέει κάτι, θα δω λέει εγώ, δώσ' μου λέει μια-δυο μέρες. Να δω, λέει, εγώ τι μπορώ να κάνω. Μπορώ να ανακτήσω τα δεδομένα σου μεμονωμένα. Το κακό με την Apple και το iCloud είναι ότι κάνει ένα συμπαγές αρχείο και το ανεβάζει στο iCloud. Δεν σου ανεβάζει φωτογραφίες, βίντεο, σημειώσεις και τα σχετικά. Σου ανεβάζει ένα συγκεκριμένο συμπαγές αρχείο το οποίο το κάνει ανάκτηση. Το εφεδρικό αντίγραφο είναι μία μάζα. Δεν μπορείς να το σπάσεις. Οπότε εγώ από τα 140-155 γίγα δεν μπορώ να κάνω ανάκτηση, κάτι μεμονωμένο, μόνο όλο. Από τη στιγμή που δεν έχει τελειώσει, δεν μπορώ να το κάνω. Με παίρνει λοιπόν ο άνθρωπος και μου λέει αυτό το πράγμα, ότι ξέρεις τι, το iCloud, το εφεδρικό αντίγραφο έγινε ένα συμπαγές αρχείο, το οποίο δεν μπορεί να σπάσει και ότι είχαμε. Και του λέω δηλαδή, τα χάσα όλα, και μου λέει, τα έχεις χάσει όλα. Αν πάω και εδώ στο εφεδρικό αντίγραφο, μου γράφει εφεδρικό αντίγραφο iPhone 13 Pro Max ημιτελές, και στο iCloud μου έχει δεσμευμένο τα 155 GB, που έχουν γίνει εφεδρικό αντίγραφο. Είναι δηλαδή ένα τεράστιο κίτρινο μακρινάρι, το οποίο λέει ουσιαστικά ότι είναι εφεδρικό αντίγραφο, το οποίο δεν υπάρχει τρόπος να το ανακτήσω. Έχω ψάξει τρόπους, έχω βρει εφαρμογές, έχω βρει. Η Apple δεν σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ανάκτηση τα αρχεία μεμονωμένα, δυστυχώς. Έτσι λοιπόν την πάτησα, έτσι λοιπόν την έφαγα και έτσι λοιπόν δεν έχω βίντεο για τέλος του χρόνου όπως το φαντάστηκα. Είναι ένα βίντεο κλάψας. Πείτε όπως θέλετε. Είναι ένα βίντεο story time το οποίο σας είχα ρωτήσει και είχα πει ότι θέλετε να σας πω πώς έχει, για να μην την πατήσετε κι εσείς. Οπότε, πολύ προσοχή στα εφεδρικά αντίγραφα, πολύ προσοχή στις ανακτήσεις που κάνετε και πολύ προσοχή φυσικά με το iCloud.
Είναι μια υπηρεσία η οποία είναι πάρα πολύ ασφαλής όταν τη δουλεύεις σωστά και όταν κάνεις τα πράγματα όπως πρέπει. Όταν βιάζεσαι και κάνεις πράγματα τα οποία δεν πρέπει, παθαίνει μέχρι και ο πιο... που προσέχει πιο πολύ. Έτσι. Και εμείς που κάνουμε βίντεο πολλές φορές την πατάμε και έτσι την πατήσαμε. Εγώ ήμουν αυτός που έχω πλήρη και τυφλή εμπιστοσύνη στην Apple και τυφλή εμπιστοσύνη γενικότερα στα εφεδρικά αντίγραφα και στο iCloud, γιατί αυτό το εφεδρικό αντίγραφο το τραβάω από το 2009. Από το 2009 είχα πράγματα τα οποία είχα μέσα στο τηλέφωνο και δεν τα έχω κάνει πουθενά backup. Οπότε να προσέχετε πολύ και γενικότερα σε υπολογιστές και λάπτοπ, καλό είναι να έχετε διπλούς δίσκους, να κάνετε backup, ειδικά αρχεία τα οποία χρειάζεστε. Με στεναχώρησε, ναι, πολύ, γιατί είχα αρχείο από το πρώτο μου iPhone. Είχα αρχείο από το πρώτο μου iPad. Είχα αρχείο από το πρώτο μου... Τι να πω, από το στρατό, από το πρώτο μου μηχανάκι, από το πρώτο μου αυτοκίνητο, στιγμές, ταξίδια, διακοπές... Όλα. Όλα. Μη στενοχωριέστε, όλα καλά, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Έρχονται πολύ ωραία νέα πραγματάκια, το στούντιο δεν έχει τελειώσει, τώρα ξεκινάει. Τώρα θα αρχίσουν να γίνονται οι αλλαγές, δεν έχω φτάσει κάπου ακόμα που να πω ότι έχουν έρθει πράγματα, το οποίο θα δείτε σε βίντεο, τέλος πάντων δεν το κάνω άλλο. Εύχομαι καλή χρονιά σε όλους, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο που μένει. Οι πιο πολλοί είχατε ήδη άδειες, οπότε τώρα θα γυρίσετε στις δουλειές από 2 του μήνα όπως και εγώ. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι, scrooge.gr φυσικά, TikTok και Instagram και φυσικά YouTube, έρχονται νέα και όμορφα ωραία πραγματάκια. Θα γυρίσουμε πίσω στα live stream μια φορά την εβδομάδα, δεν ξέρω μέρα και ώρα, θα το συνεννοηθούμε μεταξύ μας στο Instagram. Οπότε, μένεις συντονισμένος, μένεις συντονισμένη και αφήνεις το σχόλιο σου κάτω. Θα χαρώ πάρα πολύ να ανταλλάξουμε ευχές, θα χαρώ πάρα πολύ να μου πεις τι περιμένεις για τη νέα χρονιά, θα χαρώ πάρα πολύ επίσης να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση κάτω στα σχόλια. Δεν ξεχνάς τα link της περιγραφής και εμείς θα τα πούμε από τη νέα χρονιά σε ένα επόμενο βίντεο.